Έχουμε τη μείωση των τεκμηρίων, πολύ ναι. σημαντικό. Έχουμε την περαιτέρω μείωση των φόρων, θα το δούμε αυτό σε συνδυαστικά και με το οικονομικό και με την άλλο πρόβλημα που το έχει στήξει πολλές φορές. Θίγει κατά τη διάρκεια της τρίμηνης και το θέμα της φοροδιαφυγής και της... Ναι, να πούμε πρώτα για τις μειώσεις. Ότι δεν έχουμε φόρων, καμιά μείωση, αύξηση φόρου, καμία εμφάνιση φόρου. Αυτό που το πολέμησες, το πολεμήσαμε, το ισχυρίστηκες τις δικαιολογίες και τις αιτιολογίες, το θέμα του τέλους επιδέματος. Και τελικά οι δύο μνημονιακοί φόροι, η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιδεδέματος κατεδαφίζονται οριστικά. Το τέλος τους. Ακριβώς. Άρα, κύριε Μπελιώτη, πέραν των αυξήσεων στους μισθούς και συντάξεις, έχουμε μία σημαντικότατη παράμετρο, όπως είπε ο Πρόεδρος. Ακριβώς. Με σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτό που είπε ο Γιώργος, η μείωση των τεκμηρίων κατά 30% συγχρόνως με την αύξηση των μισθών, μειώνει πολύ τον αριθμό. Τουλάχιστον κατά 50% αυτών που φορολογούνται με τεκμήρια. Σωστό. Πολλοί άνθρωποι που είχαν πολύ μικρό εισόδημα πλήρωναν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μπράβο. Το πραγματικό αλλά το πλασματικό. Έτσι, μπράβο. Άρα, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Καρούζο, έχουμε τα εξής στοιχεία, τα οποία πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο. Πέραν των αυξήσεων στους μισθούς, στις συντάξεις και τα επιδόματα, έχουμε τι. Έχουμε αύξηση του αφορολογήτου. Έχουμε σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μόλις θα μπουν όλοι στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, γιατί θα δούμε στη συνέχεια πολλά πράγματα, θα έρθει εδώ ο Υπουργός επί των τιμών και ο κύριος Σπανάκης, ο Υφυπουργός Εργασίας. Έχουμε μείωση του ένφια κατά 10% σε όσους ασφαλίζουν το σπίτι. Έχουμε μείωση των τεκμηρίων κατά 30%. Και όλο αυτό το πλέγμα έρχεται να συμπληρώσει την αύξηση μισθού και σύνταξης. Κύριε Καρούζο, θέλω να πείτε το εξής. Μπορείτε να πάτε λίγο πιο εκεί, για να μην καλύπτετε τον κύριο Καρούζο. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Άρα, κύριε Καρούζο, η αύξηση του μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα έχει μία πορεία κάθε χρόνο. Τώρα είναι 7,80. Θα πάει πιο πάνω το ερχόμενο έτος, έτσι. Έλατε. Ναι, θα έχει μία πορεία ανωδική. Θα πάμε σύντομα στα 950 ευρώ. Δεν υπολογίζουμε τις τριετίες, δεν υπολογίζουμε το επίδομα γάμου. Και να σας πω και κάτι. Η τάση στην αγορά, κύριε Αυτιά, ναι. το χρόνο, τη σεζόν τώρα που κλείνει, θα έλεγα, της αγοράς εργασίας, όχι της τουριστικής, ήταν κάθε νέα προσδοκία. Α, έχουμε θέμα. Μέχρι να φτιαχτεί το... Δεν ήταν ακριβώς τα όρια του. Λοιπόν, πάμε στην κάρτα 86-24, να δούμε την άνοδο του μισθού κατέτος στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε ποια θα είναι αυτή η άνοδος. Γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσέξτε. Όταν λέει κάτι ο Μητρόπουλος, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, κάνει και follow-up στο μέλλον. Έχουμε αύξηση μισθών κάθε χρόνο. Από το 25 και μετά, η αύξηση των συντάξεων θα εξαρτάται από εδώ. Από την αύξηση του μισθού. Για δείτε, τώρα είμαστε στα 7,80. Είμαστε στα 7,80, εδώ, το 23. Το 24 θα πάει στα 8,27. Στέκομαι στο 25. Το 25 θα έχουμε κατώτατο 8,68. Με βάση αυτό εδώ το μισθό, το 25, θα υπολογιστεί και η αύξηση των καινούριων συντάξεων. Αλέξη Μητρόπουλε, μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό. Δηλαδή με βάση τα 8,68 του 25, τα 8,68 του 25 θα υπολογιστεί η αύξηση των συντάξεων. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά? Η αύξηση των συντάξεων και από το πού θα κάτσουν οι μισθοί ναι. τα επόμενα έτη ναι. έχει να κάνει και με πού θα πάνε και οι συντάξεις. Αλλά κυρίως είναι... Αυτός ο πίνακας επηρεάζει και τα επιδόματα σχεδόν 2 εκατομμύριων συνανθρώπων. Έτσι, μας, μπράβο. Διότι αμέσως 26 εργατοκοινωνικοπρονιακά επιδόματα, έτσι. Αυτά αυξάνονται αναλόγως με την αύξηση του κατώτατου μισθού, διότι έχουν συναρτηθεί για χρόνια τώρα με την εκάστοτε αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι 600 περίπου χιλιάδες αμοιβόμενοι με τον κατώτατο μισθό που θα δούνε την πορεία του πινακά όπως εξαιρετικά τον έχετε φτιάξει,
αλλά είναι και τα επιδόματα αυτών που δικαιούνται και που παρακολουθούνται μέσα από αυτή την αύξηση. Έχουμε λοιπόν μια εξελικτική πορεία του κατώτατου μισθού. Κάναμε μια προσομοίωση. Είχε πει 950 ο Πρωθυπουργός, 950 ο κύριος Χατζηδάκης. Κάναμε μια προσομοίωση λοιπόν, 7.13 το 22, 7.80 το 23 και πάει λέγοντας τώρα. Είναι σαν να βάζεις, θα έλεγε ο Ξηραδάκης, ο κάπτεν, ο κύριος Ξηραδάκης, βάζω την πηξίδα, χαράσω γραμμή και πάω το βαπόρι. Το βαπόρι έδειξε 8.27 το 24, 8.68 το 25 και στέκομαι στο 25, διότι από το 25 και μετά η αύξηση των συντάξεων, κύριε Μητρόπουλε, θα εξαρτάται από τι? Θα καθορίζονται κυρίως από το ύψος των μισθών. Έτσι, μπράβο. Εδώ λοιπόν είναι η όλη ουσία του πράγματος. Η εξελικτική πορεία του μισθού θα προδιαγράψει και την πορεία των συντάξεων, διότι το 26 πιάνουμε 910 και με το καλό το 27 πιάνουμε 953 κατώτατος μισθός. Άρα, και βεβαίως αν απελευθερωθούν, όπως είπε ο κύριος Καρούζος, που τα μάχεται καθημερινά, ναι, και οι συλλογικές συμβάσεις, ο μηχανισμός των συλλογικών συμβάσεων, θα επιτευχθεί αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός και θα νομοθετηθεί σχετικώς, θα δούμε πώς θα νομοθετηθεί, το να φτάσει ο μέσος του συνόλου του μισθού, των μισθών του ιδιωτικού τομέα, από τα 1.187 που είναι σήμερα, στα 1.500 όταν λήγει η τετραετία το 27. Όπως το λέτε, αν δούμε την κάρτα 86-52 ή μια άλλη κάρτα η οποία έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα αυτό το φορολόγητο, τα συν 1.000 ευρώ, κύριε Μπελιώτη και κύριε Χριστόπουλε, είναι οδηγεί σωρευτικά προς τα πάνω, έτσι. Είναι αυξοδήματος 220 ευρώ, ναι, για τις οικογένειες με παιδιά, οπότε είναι μαζί με τις άλλες βελτιώσεις, δημιουργούν ένα διαθέσιμο εισόδημα πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, τα τεκμήρια, να συμπληρώσω, ναι, βοηθούν και στη μη κατάργηση επιδομάτων, δηλαδή η μείωση των τεκμηρίων θα οδηγήσει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχαναν τα επιδόματα να τα λάβουν τώρα, να είναι δικαιούχοι. Τα ξέρουν πολύ καλά οι νομικοί. Ακριβώς. Έστειλα πολύ αργά, ο Γιώργος δεν θα πρόλαβε να το δει. Κωδικοποιήθηκαν τα εισοδήματα κατά κατηγορία οριζοντίως και καθέτως του 2021. Είχε την ευκαιρία ο Γιώργος, ίσως μια ματιά, Γιώργο, αν το είδες το κόμβο, το ταξιέρι που σου στείλαμε. Είναι αυτό που είπες, ότι μεγάλη γκάμα, πολύς πληθυσμός συμπολιτών μας φορολογήθηκε με τα τεκμήρια. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό. Πάνω από 1.100.000 φορολογούνται στο παρελθόν με τα τεκμήρια. Ακριβώς. Αυτό θα πέσει τουλάχιστον στο ίμιση. Και ένα ακόμα πάνω σε αυτό που είπατε. Κύριε Αυτιά. Ελάτε κύριε Μητρόπουλε. Μην αντιπαρέλθουμε αυτό το ουσιαστικό που είπε ο κύριος Σαμπελιώτης. Η κυβέρνηση πολύ σωστά καταργεί ή μειώνει τα φορολογικά τεκμήρια. Πρέπει να δούμε και τα επιδοματικά τεκμήρια, γιατί όλα τα επιδόματα των φτωχών της πατρίδας μας, ναι, με πρώτο το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και όλα, δυστυχώς με νόμο της προπροηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καταβάλλονται με βάση τα τεκμαρτό εισόδημα. Σωστό. Και του ανασφαλίστου υπερήλικος. Σωστό. Και του ανασφαλίστου υπερήλικα. Ναι. Άρα πρέπει εδώ να ληφθεί πρόνοια, διότι αν συνεχίζουν να λαμβάνονται υπόψη τα τεκμήρια για τη χορήγηση των επιδομάτων των φτωχών, πολλοί κόσμος θα αποκλείεται. Τα βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά. Τα καταγράφουμε. Να σταθούμε. Παρακαλώ, μισό, ένα-ένα, παιδιά. Κάπτεν, τα σημειώνεις αυτά, έτσι? Εγώ σημειώνω για το τέλος. Εδώ έχουμε παρέμβαση της κυρίας εδώ πέρα, της συνεργάτης μας, και πρέπει να την ακούσουμε. Ωραία. Πάμε στον κύριο Καρούζο. Άρα, κύριε Καρούζο, ναι, με ρωτούν πάρα πολύ. Ο οποίος ζητά συγγνώμη και για τα τεχνικά προβλήματα, απλά είμαι στη Ρόδο και δεν έχω πολύ καλό σήμα. Ζητώ συγγνώμη. Εκεί στη Ρόδο υπάρχει, έτσι, ο Κλεάνθης ο Λοΐζος. Πρέπει να τον δεις. Χαιρετισμούς, ναι. Θα πρέπει να δεις τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Να ξέρετε, ο, ναι, Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου έχει και γραφείο στις Βρυξέλλες για να προωθεί θέματα τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Και μπράβο του. Το ίδιο κάνει και ο Τζιζητικώστας. Αυτό πρέπει να υπάρχει, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Άρα, οι μισθοί, κύριε Καρούζο, θα κινηθούν. Με αφορμή αυτό. Και ετοιμάστε τις διετίες του Άδωνη. Ναι, ναι.
με αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος, ειδικά για τις τριετίες, με αυτό που είμαι εδώ στη Ρόδο, η κλαδική του τουρισμού είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Όταν αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, πήγαμε πάνω από 20% στον τουρισμό στην πρώτη κλαδική που έγινε στη Ρόδο. Πάμε λοιπόν. Επίσης, οι τριετίες, γιατί είμαστε στο βάθος της ανεργίας και είμαστε πολύ μέσα στην ανεργία αυτή τη στιγμή. Γιατί όσο μειώνεται η ανεργία αυτή τη συγκυρία, είναι επειδή οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Δεν είναι επειδή δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις. Τώρα. Θα δούμε τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μετά θα δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε χθες για την πορεία των τριετιών. Λέει το εξής ο κύριος Γεωργιάδης και με αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι, όλοι όσοι ξέρουν οικονομικά. Πρέπει να σταθεροποιηθεί η ανεργία κάτω από το 10%. Μην πάμε ένα μήνα κάτω από το 10 και πούμε τσουπ, ναι. Κατά μέσον όρο. Είπε το μέσο όρο της ετήσιας βάσης. Μπράβο. Εδώ είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και τον κύριο Καρούζο και όλους μας. Εξηγήστε το μέσο όρο της ετήσιας βάσης, ναι. Διότι πρέπει να επιτευχθεί το 10% κάτω το 10% σε ετήσια βάση. Σωστό. Όχι να δείξει ένας ή περισσότεροι μήνες κάτω από το 10%. Έτσι, μπράβο. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός να είναι 10%, εδώ αυτό είναι δυσεπιτεύξιμο. Άρα πάμε για 26%. Κύριε Μητρόπουλε, 26. Κύριε Μητρόπουλε, η θεία μου έτρωγε 7 τυρόπιτες στην καθησιά της και με ειδοποιήσει, έχω πίεση μου λέγε. Λοιπόν, όταν σταμάτησε τις 7 τυρόπιτες, δεν χρειάστηκε να η πίεση πια, τελείωνε το πράγμα. Έτσι, και απαλλάχθηκα και εγώ από αυτό το βάρος. Και επίσης, λοιπόν, κύριε Αυτιά, η ανεργία με τον ΑΕΔ ή με την Ελστάτ. Αλλιώς μετράει. Ένα λεπτό, κύριε Καρούζο. Αλλιώς μετράει ο ΑΕΔ και αλλιώς μετράει η Ελστάτ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε να μετράμε μία ανεργία. Να μην έχουμε Ελστάτ και ΟΕΛ. Γιατί... Η απάντηση που έδωσε ο κ. Γεωργιάδης στον κύριο Παπά, νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ σωστή. Άλλα κριτήρια μεθοδολογίας έχει για τον ΟΑΕΔ. Σωστό. Άλλα κριτήρια μεθοδολογίας, η επίσημη ανεργία είναι η Ελστάτ. Άλλο μετράει ο ένας και άλλο μετράει. Πάμε Μητσοτάκη να δούμε τι λέει για τις τριετίες. Τι είπε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει οικονομικά, κύριε Αμπελιώτη, κύριε Χριστόπουλε. Ο Πρωθυπουργός ξέρει, κυρία Βάχλα, τον κύριο Μητσοτάκη θα ακούσουμε πρώτα. Και πολύ καλός τεχνοκράτης. Ξέρει οικονομικά. Δηλαδή, δεν μπαίνει εύκολα στο γραφείο του Μητσοτάκη και να του πεις, κοίταξε να δεις, αύξε μου αυτό το επιδοματάκι, θα σου πει, οπ, κωδικός και από πού το παίρνω το χρήμα αυτό. Πάμε να δούμε τι είπε στη Βουλή, ελάτε. Πώς αυξάνονται οι μισθοί και αν μπορεί να δεσμευθεί μια κυβέρνηση ότι θα αυξήσει τους μισθούς και θα φτάσει το μέσο μισθό σε 1.500 ευρώ. Είπαμε ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Και εξηγήσαμε πώς αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Διότι η ανάπτυξη μέσα από πολλές ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτή που τελικά μειώνει την ανεργία, είναι αυτή που τελικά δίνει περισσότερη διαπραγματευτική δύναμη στους ίδιους τους εργαζόμενους, είναι αυτή που αναγκάζει τελικά τους επιχειρηματίες να πληρώνουν υψηλότερους μισθούς για να βρουν τους καταρτισμένους εργαζόμενους τους οποίους έχουν ανάγκη. Και ακούμε συχνά αυτή την συζήτηση να γίνεται σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενοι. Εργαζόμενους μας λένε οι επιχειρηματίες. Η απάντηση είναι πληρώστε περισσότερο και θα βρείτε εργαζόμενους. Και αυτό έχει ήδη αρχίσει και συμβαίνει. Γιατί ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί από τα 1.050 ευρώ στα 1.200.